Αποσπάσματα από το βιβλίο του Εμμάνουελ Λιθκάνο «Ο επιστημονικός φονταμενταλισμός» από τις εκδόσεις «Τάση εκπίπτοντες». Βιογραφικό σημείωμα. Ο Εμμάνουελ Λιθκάνο γεννήθηκε στη Μαδρίτη το 1950 και από τη δεκαετία του 1970 είναι μέλος αναρχικών ομάδων που συνέβαλαν στη δημόσια επανεμφάνιση της ΕΝΕΤΕ, της αναρχοσυνδικαλιστικής οργάνωσης που προήγαγε τις ελευθεριακές κολεκτιβοποιήσεις κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου 1936-1939. Έκτοτε, η δημοσιογραφική δραστηριότητά του επικεντρώνεται τόσο στον αγωνιστικό συνδικαλιστικό τύπο, όσο και στη δημιουργία και σύνταξη περιοδικών και εφημερίδων αναρχικού ή ελευθεριακού χαρακτήρα και εντύπων ευρείας κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα συνεργάζεται περιστασιακά με τον εμπορικό τύπο. Το κύριο θεωρητικό και πρακτικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις τυπικές μορφές γνώσης, επιστημονική, τεχνική, μαθηματική και τις κοινές, λαϊκές, παραδοσιακές γνώσεις. Το πιο λεπτομερές έργο σε αυτό το πεδίο είναι το βιβλίο «Συλλογικό φαντασιακό και μαθηματική δημιουργία, η κοινωνική κατασκευή του αριθμού, του χώρου και του αδύνατου στην Κίνα και στην Ελλάδα». Σε αυτό το έργο αντιτίθεται στην πεποίθηση ότι υπάρχει μία και μοναδική έννοια των μαθηματικών, αιώνια και παγκόσμια, επισημένοντας τις ριζικές διαφορές ανάμεσα στις μαθηματικές έννοιες της Κίνας κατά τη δυναστεία των Χαν και εκείνες της κλασικής εποχής. Αυτές οι διαφορές οφείλονται στο γεγονός ότι έχουν τις ρίζες τους σε θεμελιωδώς διαφορετικά πολιτισμικά φαντασιακά. Είναι πλέον βιβλίο σταθμός για τα εθνομαθηματικά, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των Ιθαγενών κινημάτων και στοχαστών στην ορθότητα των δικών τους γνώσεων. Μέρος του βιβλίου έχει εκδοθεί υπό τον τίτλο «Τα μαθηματικά της Ευρωπαϊκής Φυλής». Ένα άλλο βιβλίο που έχει πυροδοτήσει συζητήσεις και δραστηριότητες τόσο εντός όσο και εκτός Ισπανίας είναι το «Μεταφορές που μας μελετούν περί επιστήμης, δημοκρατίας και άλλων πανίσχυρων μυθοπλασιών». Είναι μια προσπάθεια αντίδρασης κατά των αναμφίβολα θρησκευτικών πεπιθήσεων στις οποίες βασίζονται οι σύγχρονες κοινωνίες. Η πίστη στην επιστήμη, η πίστη στη δημοκρατία, η πίστη στους αριθμούς. Ωστόσο, η κριτική δεν είναι ιδεολογική, παρά γλωσσολογική. Μέσα από την παρατήρηση της ίδιας της γλώσσας που χρησιμοποιούμε και συγκεκριμένα των μεταφορών, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πώς οι μηχανισμοί της εξουσίας μιλούν μέσω ημών, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι εκφράζουμε μια προσωπική άποψη. Την ίδια στιγμή, βλέπουμε πώς άλλες μεταφορές άλλων γλωσσών ή της δικής μας μας επιτρέπουν να εξετάσουμε άλλους κόσμους, άλλους ριζικά διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης και συναίσθησης των πραγμάτων. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον του εστιάζεται στην ουτοπική λογοτεχνία, γραμμένη στις γλώσσες που ομιλούνται ή ομιλούνταν στην Ιβηρική Χερσόνησο, πορτογαλικά, καστιλιάνικα, βασκικά, αραβικά, καταλανικά. Η λογοτεχνία αυτή, την οποία οι μελετητές των σημερινών κυρίαρχων πολιτισμών, αγγλοσαξώνων και κεντροευρωπαϊκών, αγνοούν ή περιφρονούν, ανακαλύπτει τρόπους να φαντάζεται και να δημιουργεί κανείς άλλους κόσμους και κοινωνικές σχέσεις που είναι άγνωστοι για τους απαρχαιωμένους ακαδημαϊκούς λόγιους. Στον ακαδημαϊκό τομέα, ο Λιθκάνο κατέχει πτυχίο στα μαθηματικά και διδακτορικό στη φιλοσοφία, αντικείμενα που δίδαξε σε σχολεία σε πολλά μέρη της Ισπανίας. Αργότερα εργάστηκε ως καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κομπλουτέσεν της Μαδρίτης, όπου δίδαξε κοινωνιολογία της γνώσης και θέματα ρητορικής και ανάλυσης του λόγου στο μεταπτυχιακό επικοινωνίας. Είχε επίσης την τύχη να διδάξει και πάνω απ' όλα να μάθει πολυάριθμα μαθήματα, συνέδρια και σεμινάρια σε μεγάλο μέρος της Λατινικής Αμερικής, στο Μεξικό, την Κολομβία, τη Βραζιλία, την Αργεντινή. Από το κεφάλαιο «Ο επιστημονικός φονταμενταλισμός». Οι πολύ διαφορετικοί και ενίοτε ασύμβατοι ορισμοί του όρου ιδεολογία μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες. Ο ένας αναφέρεται στο σύστημα ιδεών και αξιών κάθε κοινωνικού υποκειμένου, ενός ατόμου, μιας ομάδας, μιας τάξης κτλ. Και τους λόγους μέσω των οποίων αυτά τα υποκείμενα εκφράζονται και διαμορφώνονται. Ο άλλος παραπέμπει στο σύστημα ιδεών και αξιών της κυρίαρχης τάξης και στον λόγο που στόχο έχει να νομιμοποιήσει και να διατηρήσει αυτή την κυριαρχία, ιδίως μέσω της επιβολής του ως λόγου της αλήθειας. Υιοθετώντας τον πρώτο ορισμό, ευνοείται, για να μιλήσω με τους όρους του Ρικέρ, μια στάση ακρόασης που επιχειρεί να κατανοήσει τα λόγια και τις σκέψεις των ανθρώπων, των διαφόρων λαών. Αντιθέτως, ο δεύτερος ορισμός προωθεί μια στάση καχυποψίας. Υποθέτει ότι πίσω από τις ιδέες και τις αξίες κρύβονται συμφέροντα που πρέπει να επικριθούν και να αναδειχθούν. Η επιλογή της μίας ή της άλλης κατηγορίας είναι ζήτημα μάλλον ηθικό ή πολιτικό παρά θεωρητικό. Εξαρτάται από αυτό που θέλουμε να παρατηρήσουμε και από τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να το κάνουμε, αν σκοπεύουμε να το κατανοήσουμε ή να το καταγγείλουμε. Η πρώτη έννοια, επειδή δίνει προσοχή σε κάθε κοινωνική ομάδα, τονίζει την ετερογένεια και είναι ευαισθητοποιημένη, ιδίως στους μοναδικούς τρόπους έκφρασης που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό απομακρύνονται από τις κυρίαρχες ιδέες. Ωστόσο, χαρακτηρίζοντας κάθε λόγο ως ιδεολογικό και δίνοντας προσοχή στους παράγοντες της μοναδικότητάς του,
Η αξιολογική ουδετερότητα που θέλει να επιτύχει έχει ως αποτέλεσμα την εξουδετερώση της υφιστάμενης ασυμμετρίας μεταξύ του λόγου που είναι ικανός να επιβληθεί ως ο μοναδικός αληθινός, καθώς ο ίδιος ορίζει τι είναι αλήθεια και ποια είναι τα γενικά συμφέροντα, και των υπόλοιπων λόγων, οι οποίοι τότε θα υποτιμούνταν, θα περιθωριοποιούνταν ή θα αποσιωπούνταν. Εδώ θα υιοθετήσουμε τη δεύτερη έννοια του όρου ιδεολογία, καθώς, αν και είναι αλήθεια ότι κάθε υποκείμενο έχει, ή μάλλον όπως λέει ο Ορτέγα, κατέχεται από ένα σύστημα ιδεών, και χωρίς αυτόν τον κοινό τρόπο σκέψης είναι αδύνατη κοινωτική ζωή, αυτό που εδώ εισηγούμαστε ανταποκρίνεται περισσότερο στη στάση αυτών που ο Ρικέρ ονομάζει τρεις δασκάλους της καχυποψίας, Νίτσε, Μάρξ και Φρόιντ. Την αποκάλυψη μέρους των στρατηγικών, μέσω των οποίων ο λόγος που ανταποκρίνεται στα συμφέροντα ενός μόνο μέρους της συλλογικότητας επιβάλλεται ως λόγος με τον οποίο ταυτίζεται το σύνολο ή έστω ένα μεγάλο μέρος αυτής της συλλογικότητας. Για να μην χαθούμε στην ακαδημαϊκή συζήτηση των δεκάδων χαρακτηρισμών με τους οποίους έχει οριστεί η έννοια της ιδεολογίας, στο παρόν κείμενο θεωρούμε ως ιδεολογικό κάθε σύνολο ιδεών και αξιών και των λόγων και πρακτικών που το υποστηρίζουν που στοχεύει. Στην παρουσίαση μιας συγκεκριμένης και αυθαίρετης τάξης πραγμάτων ως καθολικής και αναγκαίας, παρουσιάζοντας έτσι μία συγκεκριμένη προοπτική και μία συγκεκριμένη κατασκευή της πραγματικότητας, εκείνη που ευνοεί μια σχέση κυριαρχίας, ως την ίδια την πραγματικότητα, και στην εξάλληψη των ιχνών που θα επέτρεπαν τον εντοπισμό αυτού του τεχνητού χαρακτήρα της κοινωνίας, ώστε με αυτόν τον τρόπο αυτή η παρουσίαση να γίνεται αντιληπτή ως η απλή και αδιαφυσβήτητη αναπαράσταση των πραγμάτων ως έχουν των ίδιων των γεγονότων. Η ισχυρή διατύπωση της έννοιας ιδεολογία που διατυπώσαμε παραπάνω προσδίδει μοναδικά χαρακτηριστικά στη σχέση μεταξύ επιστήμης και ιδεολογίας. Στις σημερινές κοινωνίες, η ιδεολογία και η επιστήμη, αντί να αντιπαρατίθενται ως μορφές λόγου που αλληλοαποκλείονται, βρίσκονται συνυφασμένες σε τέτοιο βαθμό που ο επιστημονικός λόγος, τόσο ο λόγος περί επιστήμης, όσο και ο λόγος της ίδιας επιστήμης, πλέον αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και ισχυρή μορφή του ιδεολογικού λόγου. Αυτό που συνιστά την επιστήμη ως την κυρίαρχη ιδεολογία είναι ακριβώς η προσδοκία της να μετατραπεί στο πραγματικό μεταλόγο που θα βρίσκεται πέραν όλων των ιδεολογιών. Αυτό που αποκρύπτει την ιδεολογική λειτουργία της είναι ακριβώς η αποτελεσματικότητά της να παρουσιάζει το συγκεκριμένο και τεχνητό ως καθολικό και αναγκαίο, επιστημονική νόμη, μαθηματική τύπη, επαγωγική λογική. Και αυτό που μας κάνει να ξεχνούμε τα γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιεί η επιστήμη για να κατασκευάσει αυτή την πραγματικότητα, που με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται ως μία απλή ανακάλυψη, είναι ακριβώς η επιτυχία που σημειώνουν οι στρατηγικές του επιστημονικού λόγου στη συγκάλυψη αυτής της ιδιότητάς του, είναι ακριβώς η ικανότητά της να μας πείθει ότι δεν μας πείθει, είναι ακριβώς αυτό το αληθινό ψέμα της επιστήμης, αυτό που τη συνιστά στην πιο ισχυρή ιδεολογία των ημερών μας, την επιστημονική ιδεολογία. Αν και κάθε κοινωνία, προκειμένου να θεσμιστεί, ίσως να χρειάζεται μια συλλογική φαντασία που να της παρέχει θεμέλια, συνοχή και νόημα, και αν είναι αλήθεια ότι αυτές οι λειτουργίες ικανοποιούνται στο βαθμό που παραβλέπεται η μυθοπλαστική φύση αυτής της θεμελιώδους φαντασίας και που αυτή η ψευδαίσθηση που έχει ήδη υποβιβαστεί στο ασυνείδητο συγχέεται με την ίδια την πραγματικότητα, αυτό που διακρίνει την τεχνοεπιστημονική φαντασία από όλους τους μύθους, τις θρησκείες ή τις ιδεολογίες που έχει γνωρίσει η ιστορία της ανθρωπότητας, είναι η δύναμη των μέσων που χρησιμοποιεί για να επιβληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως λέγαμε στο κεφάλαιο, η επιστήμη, αυτός ο σύγχρονος μύθος, από όλους τους μύθους των διάφορων πολιτισμών, ο μύθος της επιστήμης είναι σίγουρα πιο αδιάλακτος, αυτός που με πιο πολύ ζήλο έχει καταδιώξει όλους τους υπόλοιπους μύθους. Ο επιστημονικός φονταμενταλισμός είναι η συμβολή του ευρωπαϊκού φαντασιακού στο ισχυρό φονταμενταλιστικό πανόραμα. Υπό τις διαδοχικές ονομασίες της προόδου, ανάπτυξης και του εξυγχρονισμού, η ιδεολογία της επιστήμης και το πολιτικό της αντίστοιχο, η δημοκρατική ιδεολογία, απήκησε και ισοπαίδωσε με άγνωστη μέχρι τότε αποτελεσματικότητα της αναπομείνασης κοσμοθεωρίες και τρόπου ζωής. Όπως προέβλεψε ο Κοντ, η επιστημονική θρησκεία ουσιαστικά επιβάλλεται ως η νέα θρησκεία της ανθρωπότητας. Το κεφάλαιο «Αναρχική κριτική στην τεχνογραφειοκρατία». Η αναρχική σχολή σκέψης έχει μακροχρόνια και ξεκάθαρη παράδοση κριτικής απέναντι στην πίστη στη δημοκρατία, αν και δεν ήταν πάντα τόσο κατηγορηματική απέναντι στην πίστη στην επιστήμη. Η επιστήμη αποτέλεσε μία από τις κύριες πηγές έμπνευσης για την ελευθεριακή και γενικότερα για την επαναστατική σκέψη. Ουσιαστικά, αναπτύχθηκε στον πυρετό του διαφωτισμού και υιοθέτησε τους καινούριους θεούς, τη λογική, την πρόοδο, το άτομο. Όλα αυτά με κεφαλαία αρχικά γράμματα. Η επιστημονική γνώση, που θεωρείται ως η μοναδική αληθινή και καθολική γνώση, θα ξεσκέπαζε τόσο τους διαφορετικούς ιδεολογικούς λόγους, όσο και το θεολογικό λόγο, μέσω των οποίων παρέμενε ο λαός σε μια κατάσταση άγνοιας και υπακοής. Μέσα στην αρχική της αφέλεια, εκείνη η επαναστατική σκέψη συνέβαλε δυναμικά στη θέσπιση των θεμελίων της μορφής ιδεολογίας και θεολογίας που κυριαρχεί σήμερα. Άνω και κάτω τελεία. Η επιστημονική ιδεολογία
η πίστη στην επιστήμη ως ο απόλυτος λόγος της αλήθειας και το απόλυτο μέσο σωτηρίας, η πίστη στις υποδείξεις των ειδικών και τεχνοκρατών, αυτών των νέων ιερέων, ως μια σύγχρονη μορφή ανικανότητας. Ευτυχώς, συχνά τα κοινωνικά κινήματα αναρχικής σκοπής δεν δίνουν καμία σημασία στις επιστημονικές εξάρχεις ορισμένων θεωρητικών τους. Ακόμη και μεταξύ αυτών, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε μερικές εξαιρέσεις, όπως το κίνημα των Λουδιτών στη Δυτική Ευρώπη, ο ρωσικός αντιδιανοητισμός των αρχών του αιώνα ή ορισμένες εισηγήσεις του Μπακούνιν ή του Ισπανού Ρικάρδο Μέγια. Εξαιρέσεις, επειδή είναι έκφραση των κοινωνικών φαντασιακών που τουλάχιστον δεν σχετίζονται με το φαντασιακό του διαφωτισμού και της κληρονομιάς του, όταν δεν είναι ανοιχτά εχθρικοί προς αυτό. Ο Μέγια, που πέθανε το 1925, ονόμασε ένα από τα έργα του «Ο νόμος του αριθμού ενάντια στο αστικό κοινοβούλιο». Σε αυτό το έργο, η κριτική που ασκεί στη δημοκρατία επικεντρώνεται στο κοινό σημείο μεταξύ αυτής και της επιστήμης, άνω και κάτω τελεία. Στη δημιουργία μιας αφηρημένης μυθοπλασίας που επιτρέπει να υπαχθεί η τεράστια ποικιλία συμφερόντων, συνηθιών και συνθήκων στον ίδιο νόμο, τον νόμο του αριθμού. Οι νόμοι, είτε είναι πολιτικοί είτε επιστημονικοί, αγνοούν τη συνεχή ροή, τις ασεβίβαστες ατομικότητες, τις αντικειμενοποιούν και τις μειώνουν σε έναν κοινό κανόνα. Η παράδοση της κριτικής κατά της επιστημονικής ιδεολογίας, δηλαδή κατά της επίκλησης στο κύρος που έχει εξασφαλίσει η επιστήμη, με σκοπό την απόκρυψη μιας στρατηγικής εξουσίας, πηγάζει από την κριτική του Μπακούνιν στις επιστημονικές βλέψεις των μαρξιστικών αναλύσεων και από την καταγγελία του κατά του επιστημονικού σοσιαλισμού που προσπαθούσε και μπόρεσε να ιδρυθεί σε αυτή τη βάση. Για τον Μπακούνιν, το πρόβλημα με τη θεωρία που ανέπτυξε ο Μάρξ δεν ήταν, και εδώ έγκυται η απρόσμενη επικαιρότητα του Ρώσου σε αντίθεση με τον μοντερνισμό του διαφωτισμού του Γερμανού, η έλλειψη επιστημονικής βάσης, αλλά ακριβώς αυτή η ιδιότητά της. Ο Μπακούνιν, συγκρίνοντας το φετιχισμό του εμπορεύματος, που τόσο αριστοτεχνικά αναλύθηκε από τον Μάρξ με τον φετιχισμό του κράτους, τον οποίο όχι μόνο δεν ανέλησε ο συγγραφέας του κεφαλαίου, αλλά τον ασπάστηκε κιόλας, υποδεικνύει την καινούργια συμμαχία μεταξύ της πολιτικής κυριαρχίας και της επιστημονικής γνώσης, που αργότερα θα χαρακτήριζε τόσο τα κομμουνιστικά κράτη, όσο και τα σύγχρονα τεχνοδημοκρατικά κράτη. Άνω και κάτω τελεία. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η διακυβέρνηση της επιστήμης και των επιστημόνων, ακόμη και αν ονομάζονται θετικιστές, οπαδοί του Auguste Comte ή οπαδοί της δογματικής σχολής του γερμανικού κομμουνισμού, δεν μπορεί παρά να είναι ανίκανη, γελία, απάνθρωπη και σκληρή, καταπιεστική, εκμεταλλεύτρια, εγκληματική. Αν δεν μπορούν να πειραματιστούν στα σώματα των ανθρώπων, δεν θα θέλουν τίποτα περισσότερο από το να πειραματιστούν με το κοινωνικό σώμα. Οι σοφοί αποτελούν σαφώς μια ξεχωριστή κάστα που παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με τους ιερείς. Η επιστημονική αφαίρεση είναι ο Θεός τους, τα ζωντανά και πραγματικά άτομα είναι τα θύματά τους και οι ίδιοι είναι οι καθαγιασμένοι και κατοχυρωμένοι θύτες. Ο Μπακούνιν διακρίνει σωστά μια κοινή βάση σε φαινομενικά τόσο διαφορετικές θεωρήσεις όπως αυτή του επαναστάτη Μάρξ και εκείνη του αιμονικού με την τάξη Κοντ. Άνω και κάτω τελεία. Και οι δύο δείχνουν τον ίδιο υποκριτικό σεβασμό για την επιστήμη και στηρίζονται σε αυτή για να κατασκευάσουν έργα κοινωνικής φυσικής. Ο υλισμός του ενός και ο θετικισμός του άλλου βαθίζονται σε ανάλογες αφαιρέσεις νευτόνιας προέλευσης, νόμοι, δυνάμεις, μάζες. Αυτό θα οδηγήσει και τους δύο στην ίδια πίστη στην τεχνοεπιστημονική και βιομηχανική πρόοδο και στην επιτακτική ανάγκη δημιουργίας μιας καινούργιας τάξης επιφανών πολιτικών μηχανικών, οι πρωτοπόροι διανοούμενοι του Μάρξ ή οι κοινωνιοκράτες του Κοντ, για να κάνουν πειράματα με τις μάζες στο κοινωνικό εργαστήριο όπως θα έκανε ένας επιστήμονας στο δικό του εργαστήριο. Ως προς αυτό, η δικτατορία του προλεταριάτου που ενέπνευσε τον Μεν και που ακόμα και σήμερα μεταφέρει μάζες στην Κίνα σαν ήταν αδρανή σώματα, ήταν πιο βραχύβια από τη δικτατορία της εμπειρίας που υποστήριζε ο ΔΕ, της οποίας έχουμε συνεχή παραδείγματα στις δημοκρατικές κυβερνήσεις που για το καλό μας επιβάλλουν ασταμάτητα με τον νόμο συνεχής παρεμβάσης, πάντοτε όμως επιστημονικά επικυρωμένες, στον τρόπο ζωής μας, όσο βαθιά ριζωμένος ή ιδιωτικός και να είναι. Πράγματι, πάνω από μισό αιώνα πριν τις αναλύσεις της σχολής της Φραγκφούρτης, το έργο «Θεός και κράτος» βρήθη προειδοποιήσεων κατά της νέας συμμαχίας μεταξύ επιστήμης και εξουσίας στις σύγχρονες κοινωνίες. Αυτό την εποχή που τόσο για τους μαρξιστές, όσο και για τους θετικιστές, η επιστημονική γνώση θεωρείται το αδιαφυσβήτητο παράδειγμα γνώσης και το ιδανικό κριτήριο για μια ορθολογική διακυβέρνηση. Για τον Μπακούνιν, εξίσου σημαντική με την οικονομική κυριαρχία, προϊόν της αλωτριωμένης εργασίας, είναι και η πνευματική κυριαρχία, προϊόν της αλωτριωμένης γνώσης. Άνω και κάτω τελεία, ανοίγουν εισαγωγικά. Στο βαθμό που αποτελεί μια ξεχωριστή σφαίρα, εκπροσωπούμενη ειδικά από το σώμα των σοφών, ο ιδεατός αυτός κόσμος απειλεί να καταλάβει, αντί του πραγματικού κόσμου, τη θέση του καλού Θεού και να επιφυλάξει για τους επίσημα αναγνωρισμένους αντιπροσώπους του τις θέσεις των ιερέων. Κλείνει τα εισαγωγικά. Η επιστημονική αλωτρίωση αντικαθιστά τη θρησκευτική αλωτρίωση και οριοθετεί μια καινούργια σφαίρα κοσμικής ιερότητας. Η κοινωνική κάστα που υιοθετεί τον καινούριο λόγο της αλήθειας ψάχνει να βρει σε αυτή τη νέα μορφή ξεχωριστής γνώσης,
τη νομιμοποίηση μιας νέας μορφής ξεχωριστής εξουσίας, στην οποία αποσκοπεί και θέλει να στηριχθεί. Γι' αυτόν τον λόγο, ο Μπακούνιν δεν αντιπαραθέτει στην ιδεολογία την επιστημονική γνώση, όπως κάνει ο Μάρξ και τονίζει ο Αλτουσέρ, αλλά τη λαϊκή γνώση. Μια μορφή γνώσης που, καθώς είναι προϊόν της ιστορικής εμπειρίας και όχι μιας γραφειοκρατικής ή εργαστηριακής κατασκευής, είναι κληρονομιά όλων, όχι μόνο μιας τάξης, ούτε ακόμη λιγότερο εκείνων που ισχυρίζονται ότι είναι οι καλλιεργημένοι εκφραστές της. Άνω και κάτω τελεία, ανοίγουν εισαγωγικά. Θα ήταν σίγουρο πολύ καλό αν η επιστήμη μπορούσε από σήμερα κιόλας να φωτίσει την πορεία των ανθρώπων προς τη χειραφέτησή τους. Καλύτερα όμως η απουσία του φωτός παρά το φως που έρχεται απ' έξω. Από την άλλη, ο λαός δεν θα στερηθεί απόλυτα το φως. Δεν διένει σε μάτια ο λαός μια μακρά ιστορική διαδρομή. Η πρακτική σύνοψη αυτών των οδυνηρών εμπειριών αποτελεί ένα είδος παραδοσιακής επιστήμης που υπό ορισμένες απόψεις ισοδυναμεί με τη θεωρητική επιστήμη. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αν και δεν είναι εντελώς απρόσβλητος από τον επιστημονικό φετιχισμό που διέπνεε την εποχή του, ο Μπακούνιν προβλέπει ότι ένα φως που έρχεται απ' έξω πρέπει να είναι αλληλέγγυο με μια εξουσία που επίσης έρχεται απ' έξω, γι' αυτό μονάχα μια παραδοσιακή επιστήμη ή η λαϊκή γνώση είναι συμβατή με αυτόνομες και μη διαχωρισμένες πολιτικές μορφές. Αυτή η διέστηση της σχέσης μεταξύ ορισμένων μορφών γνώσης καθοδηγεί σήμερα, για παράδειγμα, έναν όλο και μεγαλύτερο αριθμό ιθαγενών κινημάτων που καταγγέλνουν την απάτη της ιδεολογίας της ανάπτυξης και αναλαμβάνουν να αναπροσανατολίσουν το μέλλον τους με βάση τις παραδοσιακές γνώσεις και τρόπο ζωής. Στην ίδια γραμμή εντάσσονται, για παράδειγμα, και οι τρέχουσες μελέτες σχετικά με την τοπική γνώση ή σχετικά με τις λεγόμενες εθνοεπιστήμες. Η συμμαχία πολιτικών και ειδικών για να κατασκευάσουν μια καινούργια κυρίαρχη κάστα που να διαπερνά ιδεολογίες και πολιτικά καθεστώτα είχε ήδη προβλεφθεί από τον Μπακούνιν, αλλά παρά την έντονη σημερινή επικαιρότητά της, μετά από την ανάπτυξή της σε ορισμένες μελέτες των δεκαετιών του 1960 και 1970, έχει παραμεληθεί από τους μελετητές και τους πολιτικούς αναλυτές. Από το κεφάλαιο «Ενάντια στον νόμο, είτε επιστημονικό είτε πολιτικό». Αυτή η λαϊκή γνώση ή παραδοσιακή επιστήμη που ο Μπακούνιν αντιπαραθέτει στη θεωρητική επιστήμη ανήκει σε όλους και σε κανέναν. Είναι μία αλλοτριώσιμη γνώση, καθώς ανοίγουν εισαγωγικά. Κάθε νέα γενιά βρίσκει στα γενοφάσικα της ένα κόσμο ολόκληρο ιδεών, φαντασιών και αισθημάτων που εκλαμβάνει ως κληρονομιά των περασμένων αιώνων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αν και ανοίγουν εισαγωγικά, επιβάλλεται σε ένα σύστημα γεγονότων που εσαρκώνεται και πραγματώνεται, κλείνουν τα εισαγωγικά, εδώ ο Μπακούνιν προλαμβάνει τον Τρικέμ με τα κοινωνικά γεγονότα ως πράγματα, αυτή η παράδοση συλλογικών φαντασιακών παραστάσεων έχει τη δύναμη να μετατραπεί σε παραγωγική αιτία δημιουργίας καινούριων γεγονότων, όχι καθαρά φυσικών, αλλά κοινωνικών. Η επιστήμη, όταν καταπνίγει τη λαϊκή γνώση, όχι μόνο προωθεί μια νέα μορφή διαχωρισμένης εξουσίας, αλλά παρεμποδίζει αυτή τη γνώση και την ικανότητα που ζει μέσα στη δύναμη του κοινωνικού φαντασιακού, το οποίο παρεπιπτόντως θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη της ίδιας της επιστήμης, που τόσα πολλά χρωστάει στις λαϊκές γνώσεις, όπως καλά γνωρίζουν οι αντιπρόσωποι των φαρμακευτικών εργαστηρίων, που κατακλέβουν τα μυστικά των Αφρικανών μάγων και αφού τα κατοχυρώσουν τους απαγορεύουν να τα χρησιμοποιούν, ή οι Αμερικανοί σεισμολόγοι που πηγαίνουν στην Κίνα για να μάθουν από τους αγρότες τη μέθοδο που χρησιμοποιούν για την πρόγνωση των σεισμών με βάση την παρατήρηση της συμπεριφοράς ορισμένων ζώων. Σε αυτή την πολιτική κριτική της επιστήμης ως ιδεολογία, ο Νίτσε προσθέτει μια γλωσσολογική κριτική, στην οποία πολλά χρωστούν οι πρόσφατες έρευνες αποδόμησης του επιστημονικού λόγου. Μετά τον θάνατο του Θεού, η αλήθεια τον αντικατέστησε ως αδιαφυσβήτητη αξία. Όμως αυτή η αλήθεια κατασκευάζεται από τη γλώσσα, μια μόνο πτυχή της οποίας είναι η επιστήμη. Πρόκειται για την πτυχή εκείνη που συγκαλύπτεται με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να μην αποκαλυφθεί ότι είναι ένα απλό γλωσσολογικό κατασκεύασμα. Είναι εκείνη ακριβώς η πτυχή που έχει καταφέρει με τον πιο οξυδερκή τρόπο να ξεχαστούν οι μυθοπλασίες της. Ανοίγουν εισαγωγικά. Τι είναι λοιπόν η αλήθεια? Ένα κινούμενο συνοθήλευμα μεταφορών, μετωνυμιών, ανθρωπομορφισμών, εν συντομία ένα σύνολο ανθρωπίνων σχέσεων που έχουν ενισχυθεί, μεταφερθεί και διακοσμηθεί από την ποίηση και τη ρητορική και που μετά από παρατεταμένη χρήση μοιάζουν σταθερές, αναγνωρισμένες, δεσμευτικές στα μάτια ενός λαού. Οι αλήθειες είναι ψευδεστήσεις των οποίων η αληθινή ταυτότητα έχει ξεχαστεί. Μεταφορές που έχουν φθαρεί και έχουν χάσει την αισθητή τους δύναμη, κέρματα που έχουν χάσει τις παραστάσεις που έχουν χαραχτεί επάνω τους και δεν θεωρούνται πλέον νόμισμα, αλλά σκέτο μέταλλο. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αντί να αντιπροσωπεύουν την ιδανική μέθοδο της γνώσης, αυτό που γίνεται εμφανές με παραδειγματικό τρόπο στις επιστημονικές αλήθειες και θεωρίες, είναι αυτή η άγνοια, αυτή η λύθη και η αποξένωση της γλώσσας από την ίδια, αυτή η παγίωση σε απολιθωμένες εικόνες αυτού του συνοθηλεύματος εξαγωγών, συμφερόντων, μεταφορών και μετωνυμιών που βρίσκονται στην απαρχή κάθε επιστημονικής έννοιας και θεωρίας. Ανοίγουν εισαγωγικά. Όλη αυτή η τακτικότητα των τροχιών των άστρων και των χημικών διεργασιών, τακτικότητα που τόσο σεβασμό μας εμπνέει, ουσιαστικά συμπίπτει με τις ιδιότητες εκείνες που εμείς προσδίδουμε στα πράγματα. Κλείνουν τα εισαγωγικά.
Κατά τον Νίτσε, το επιστημολογικό πρόβλημα πρέπει να θεωρηθεί ένα ανθρωπολογικό και πολιτικό πρόβλημα. Άνω και κάτω τελεία. Το ερώτημα δεν είναι γιατί η επιστήμη είναι αληθινή, αλλά γιατί πιστεύουμε πως είναι αληθινή και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί αυτή η πεποίθηση. Ο Βιτγκενστάιν επεκτείνει αυτή την καχυποψία πέρα από τις επιστήμες που ασχολούνται με την πραγματικότητα και την τοποθετεί στην ίδια τη γλώσσα της επιστήμης, τη γλώσσα των μαθηματικών. Η συνοχή της αριθμητικής είναι μια πολιτική συνοχή που προσδίδει μια κοινή πίστη στον λόγο της αλήθειας, στον οποίο αποδίδεται μια καθησυχαστική ισχύ επί της συλλογικότητας. Ανοίγουν εισαγωγικά. Τι είδους ασφάλεια είναι αυτή που βασίζεται στην υπόθεση πως οι τράπεζες μας γενικά δεν θα υποστούν επίθεση από όλους τους πελάτες τους την ίδια στιγμή, ενώ ταυτόχρονα θα κήρυταν πτώχευση αν αυτό συνέβαινε? Εννοώ το εξής. Αν ανακαλύπταμε σήμερα μια αντίφαση στην αριθμητική, θα ήταν απόδειξη ότι η αριθμητική που χαρακτηρίζεται από αυτή την αντίφαση μπορεί να προσφέρει πολύ καλές υπηρεσίες. Αυτό θα ήταν προτιμότερο για το αίσθημα ασφάλειας που τόσο χρειαζόμαστε, από το να ισχυριστούμε ότι η αριθμητική αυτή δεν είναι η πραγματική. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η πίστη στην επιστήμη είναι όπως η πίστη στο τραπεζικό σύστημα. Και δεν είναι απίθανο, αν και σχεδόν αδιανόητο, μια ωραία πρωία να συμβεί στην επιστήμη αυτό που συνέβη στο τραπεζικό σύστημα στην Αργεντινή. Από το κεφάλαιο, η δυσιδαιμονία του αριθμού. Ο Βίτγκενστάιν αγγίζει την καρδιά του προβλήματος όταν επισημαίνει την ιδεολογική πτυχή όχι μόνο της επιστήμης, αλλά και των ίδιων των μαθηματικών. Πράγματι, η καταγγελία των ιδεολογικών χρήσεων της επιστήμης είναι πλέον κοινός τόπος, λες και υπάρχει μια καθαρή επιστήμη που έχει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί με ωφέλιμο ή με επιβλαβή τρόπο, με ουδέτερο τρόπο ή με ιδιωτελή τρόπο. Λιγότερο συνήθισαν και όλο και περισσότερο διαδεδομένοι είναι η εξέταση των ιδεολογικών πτυχών που επηρεάζουν την κατασκευή των επιστημονικών εννοιών και θεωριών. Άνω και κάτω τελεία. Η λανθάνουσα παρόρμηση για τάξη, τακτικότητα και θέληση για εξουσία. Η προβολή επί της φύσης ορισμένων κοινωνικών σχέσεων που με αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτονται αργότερα ως φυσικές. Οι σχέσεις εξουσίας που ασκούνται κατά τη λήψη αποφάσεων περί επιστημονικότητας ή μη, κάποιας θεωρίας ή υπόθεσης κτλ. Τα μαθηματικά, ωστόσο, υποστηρίζει τελικά, δεν μιλούν για την πραγματικότητα, αλλά για τον εαυτό τους, έτσι ώστε δεν μολύνονται από το πραγματικό, ούτε επομένως από κοινωνικά ή πολιτικά συμφέροντα. Αυτή η εξέταση των μαθηματικών ως καθαρού, ξεχωριστού και αυτοτελούς λόγου είναι από μόνη της ιδεολογική. Πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις που η Μέρι Ντάγκλας παρατηρεί στον Ιερό Λόγο, αυτή η αντίληψη διέπει τη σύγχρονη ρητορική της αλήθειας, που αποδέχεται διαφορετικές θρησκείες, ηθικές αξίες, ακόμα και διαφορετικές επιστημονικές θεωρίες που ανταγωνίζονται μία την άλλη, χωρίς όμως να αποδέχεται διαφορετικά μαθηματικά. Μετά τη μεταμοντέρνα κατάρρευση όλων των ισχυρών λόγων, μονάχα ο μαθηματικός λόγος έχει το προνόμιο του ακλόνητου, του μοναδικού, του καθολικού. Άνω και κάτω τελεία. Μόνο αυτός είναι έκφραση της ίδιας της αναγκαιότητας. Ωστόσο, αυτά ακριβώς είναι τα σημεία που καθορίζουν τον ιδεολογικό λόγο. Είναι αυτός που παρουσιάζει ως καθολικό και αναγκαίο αυτό που δεν είναι παραμερικό και αυθαίρετο. Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία των μαθηματικών για να παρατηρήσουμε πόσες και πόσες αλήθειες σταδιακά καταργούνταν, ανάλογα με τις αλλαγές στον τρόπο σκέψης ή τη χρησιμότητά τους ανά εποχή, και για να διαπιστώσουμε παράλληλα πόσοι υπολογισμοί που θεωρούνταν αδύνατοι αργότερα κατοχυρώθηκαν ως κανόνες μόνο και μόνο επαναπροσδιορίζοντας το πεδίο λειτουργίας τους. Όμως αυτό δεν είναι συνήθως το πνεύμα με το οποίο γράφονται ούτε και παρουσιάζονται αυτές οι ιστορίες. Για παράδειγμα, η απόσταση που χωρίζει τα ελληνικά και τα κινέζικα κλασικά μαθηματικά είναι τόσο μεγάλη, όσο αυτή που χωρίζει τις τέχνες, τις κοσμοθεωρίες ή τις γλώσσες τους. Ωστόσο, όταν ο εκάστοτε πρωθυπουργός απαντάει στους αντιπάλους του, ειδικά όταν πρόκειται να τους πείσει για το αβάσιμο των επιχειρημάτων τους, λέγοντας «Ωραία όλα αυτά, αλλά τελικά 2 συν 2 κάνουν 4, ή όταν ακόμα και η πιο κατάπτυστη και ασήμαντη έρευνα γίνεται αποδεκτή με χειροκροτήματα από τον ακαδημαϊκό κόσμο, επειδή περιέλαβε ένα ογκώδες σύνολο αριθμών και μαθηματικών υπολογισμών, αυτό συμβαίνει επειδή η μαθηματική γλώσσα λειτουργεί ως ο λόγος της υπέρτατης αλήθειας, ως ο κατεξοχήν ιδεολογικός λόγος. Η μαθηματική ιδεολογία, ωστόσο, δεν συντηρείται μόνο από την πίστη που εναποθέτουμε σε αυτή, αλλά εκδηλώνεται και στο ίδιο το περιεχόμενο των μαθηματικών εννοιών, πράξεων, θεωριών και τρόπων απόδειξης. Ο Ορτέγα και ο Σαμπό, για παράδειγμα, έχουν δείξει πώς τα αριστοτελικά ευκλήδια μαθηματικά και κατ' επέκταση όλα όσα σήμερα θεωρούμε μαθηματικά, κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προκαταλήψεις των Ελλήνων πολιτών εκείνης εποχής και ιδιαιτέρως αναπαράγοντας και ενισχύοντας τις συνήθεις ρητορικές διαδικασίες στην εκολαπτώμενη δημοκρατία. Οι διαδικασίες αυτές έχουν ως μοναδικό σκοπό την επιβολή των συμφερόντων τους και την αποσιώπηση του αντιπάλου, όπως βλέπουμε για παράδειγμα στη μέθοδο μαθηματικής απόδειξης εις άτοπον απαγωγή, χωρίς την οποία μεγάλο μέρος των σύγχρονων μαθηματικών θα ήταν αβάσιμα. Την ίδια στιγμή της γέννησης των δυτικών μαθηματικών, μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε το δεύτερο χαρακτηριστικό της ιδεολογικής δραστηριότητας, την απόκρυψη του ίχνους που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό των ενδείξεων του συγκεκριμένου και αυθαίρετου χαρακτήρα, εκείνου που προσπαθεί να επιβληθεί ως καθολικό και αναγκαίο.
Ο Ζαμπό παρατηρεί μια αποφασιστική βούληση για απόκρυψη κατά τη μετάβαση, ακόμα και πριν από τον Ευκλήδη, από ένα εμπειρικό εικονογραφικό μαθηματικό σύστημα προς ένα πιο αφηρημένο σύστημα, όπου ο ρόλος της απεικόνησης δεν θα εκδηλώνεται τόσο ανοιχτά και η αλήθεια που διατυπώνεται στο θεώρημα θα εμφανίζεται κατηγορηματικά και ευνίδια, αποκρύπτοντας τη διαδικασία της αποτελεσματικής κατασκευής της στην απόδειξη. Ένα τελευταίο παράδειγμα ακόμα πιο ενδεικτικό. Όταν ο Κασίρερ αποφάσισε να ενσωματώσει τον ανθρωπολογικό στοχασμό σχετικά με τον αριθμό στην εγκυκλοπαίδειά του Φιλοσοφία των Συμβολικών Μορφών, ανέλαβε να απαριθμίσει μία σειρά αριθμητικών γνώσεων που θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι ασυμβίβαστες, άνω και κάτω τελεία. Λαοί που χειρίζονται πεπερασμένες αριθμητικές σειρές, άλλοι που έχουν διαφορετικές αριθμητικές σειρές ανάλογα με το ρήμα που χρησιμοποιούν για να μετρήσουν ή ανάλογα με τα αντικείμενα προς μέτρηση, και άλλοι λαοί που μετρούν με συλλογικούς αριθμούς που δεν χωρίζονται σε μονάδες, όπως συμβαίνει με τους δικούς μας υπερπερασμένους αριθμούς. Η ανάλυση του σχετικά με τον αριθμό σε μερικές γλώσσες της Μελανησίας Πολυνησίας, που μοιάζει σύμφωνα με μεταγενέστερες έρευνες με τον αριθμό που χρησιμοποιείται στη γλώσσα Γιορούμπα των λαών του Νίγηρα, είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για όσα λέει για τις φυλές εκείνες, όσα και για όσα δείχνει για αυτό που ονομάζουμε μαθηματική ιδεολογία. Σε αυτές τις γλώσσες, ένας απλός ενικός, στα ισπανικά όμπρε, άνθρωπος, στοιχειώδης και φυσικός, δεν αντιπαρατίθεται σε έναν επισημασμένο πληθυντικό, όμπρες, άνθρωποι, σύνθετο και ασαφές, ίσον αφηρημένο. Ο μη επισημασμένος όρος υποδεικνύει το συλλογικό ενικό. Ο όμπρε αναφέρεται στους συγκεκριμένους ανθρώπους που ο μιλητής έχει δει και γνωρίζει. Τα διάφορα επιθύματα χρησιμοποιούνται αργότερα και μόνο αργότερα για να το εξατομικεύσουν ή να το γενικεύσουν. Το κεφάλαιο «Ο επιστημονικός και δημοκρατικός φονταμενταλισμός». Οι έννοιες φονταμενταλισμός ή φανατισμός είναι από τους πιο συναισθηματικά φορτισμένους όρους των ημερών μας. Προκαλούν αυτόματα ένα έντονο αίσθημα απειλής και γεννούν μια σχεδόν αντανακλαστική παρόρμηση περιφρόνησης και καταδίκης. Ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός και συγκεκριμένα ο ισλαμικός, ο εθνικιστικός φονταμενταλισμός ή ο φονταμενταλισμός της βίας, όπως αποκαλούμε μεταξύ μας τις μορφές βίας που ξεφεύγουν από το κρατικό μονοπόλιο της ομής βίας, είναι δαίμονες που η επίκλησή τους και μόνο αρκεί για να νομιμοποιήσουν τις μεγαλύτερες θηριωδίες εναντίον ομάδων ή πληθυσμών που δαιμονοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Βομβαρδισμοί του μουσουλμανικού πληθυσμού, πραξικοπήματα όπως αυτό της Αλγερίας, κτηνοδίες όπως αυτές που διέπραξε η πρώτη ισπανική σοσιαλιστική κυβέρνηση με πρόσχημα την καταπολέμηση της ΣΕΤΑ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει το ίδιο κοινό χαρακτηριστικό. Οι φονταμενταλιστές είναι πάντα οι άλλοι. Φαίνεται πως ένας πολιτισμός που έχει χάσει όλα τα θεμέλια του δεν ανέχεται άλλοι πολιτισμοί ή ορισμένες πλευρές του ίδιου να έχουν τα δικά τους θεμέλια. Κάθε διαφορετική βάση βαφτίζεται φονταμενταλισμός. Κάθε ολοκληρωμένο όραμα ονομάζεται φανατισμός. Ωστόσο, και εμείς έχουμε τη δική μας ιδιαίτερη μορφή φονταμενταλισμού, δηλαδή ορισμένες αδιαφυσβήτητες πεπιθήσεις, ορισμένες απόλυτες αρχές που δικαιολογούν τις όποιες θυσίες κρίνονται απαραίτητες για τη διατήρηση, την υπεράσπιση και την επέκτασή τους. Ακόμη και ανθρώπινες θυσίες. Ακόμη και τη θυσία οποιοδήποτε διαφορετικού τρόπου ζωής. Ίσως ακόμη και τη θυσία οποιασδήποτε μορφής ζωής. Ο δικός μας φονταμενταλισμός είναι ο τεχνοεπιστημονικός. Η πολιτική του παραλλαγή, ο δημοκρατικός φονταμενταλισμός. Αυτές είναι οι δύο όψεις του ίδιου φανατισμού. Εκείνο που μειώνει και υποτάσσει το μοναδικό στο γενικό, τις μειονότητες στις πλειοψηφίες, το ποιοτικό στον νόμο των αριθμών. Εκείνο που αντιλαμβάνεται το συνεχές φύση-κοινωνία ως ένα μεγάλο εργαστήριο για την αντιπαράθεση προγραμμάτων, είτε πρόκειται για κομματικά είτε για ερευνητικά προγράμματα. Τόσο η επιστήμη όσο και η δημοκρατία συγκεντρώνουν στον πολιτισμό μας όλα τα χαρακτηριστικά μιας πραγματικής θρησκείας. Τη μοναδική, αναγκαία και καθολική μορφή με την οποία λέμε και πιστεύουμε την αλήθεια σήμερα. Η σημαία της έχει αντικαταστήσει τον Σταυρό στην κοσμική επιχείρηση της Δύσης να εξαλείψει κάθε άλλη μορφή ζωής. Υπό τις διαδοχικές ονομασίες της προόδου, της ανάπτυξης και σήμερα του εξυγχρονισμού, αναπτύσσεται το ίδιο σχέδιο κυριαρχίας και ομογενειοποίησης σε παγκόσμια κλίμακα. Θα πρέπει ωστόσο να καταστεί σαφές ότι το παρόν κείμενο δεν συνιστά εκστρατεία κατά της επιστήμης. Εξάλλου είναι η μεγάλη συμβολή της Δύσης στην ιστορία των λόγων που δημιουργούν την πραγματικότητα. Κάθε πολιτισμός έχει συμβάλει σε αυτό με τους δικούς του μύθους, τελετουργίες και κοσμοθεωρίες. Ανάμεσα σε τόσο μυθικούς λόγους, ο επιστημονικός λόγος που επινόησαν οι δυτικές φυλές τους τελευταίους 4 αιώνες δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τους λόγους των άλλων πολιτισμών. Η κριτική μας στρέφεται πιο πολύ στην μονοπωλιακή και εξοντοτική πρόθεση της συγκεκριμένης θρησκείας, δηλαδή της επιστημονικής θρησκείας, αυτή την πρόθεση να εκμηδενήσει οποιασδήποτε άλλες πεπιθήσεις, πρακτικές και γνώσεις, την οποία ονομάσαμε επιστημονικό φονταμενταλισμό. Αυτό που δεν είναι σαφές είναι αν η επιστήμη θα ήταν ικανή να συνυπάρξει σε ισότιμη βάση με όλα τα άλλα συστήματα πεπιθήσεων ή μήπως αυτή η πρόθεση για καθολική επέκταση έγκυται στην καρδιά του επιστημονικού έργου. Σε κάθε περίπτωση, είναι άξιες αναγνώρισης οι ολοένα και περισσότερες συμπεριφορές αντίστασης στον επιστημονικό υπεριαλισμό
που βασίζονται στη διεκδίκηση των παραδοσιακών τοπικών γνώσεων, η προοδευτική συνειδητοποίηση που ο Μεξικάνος Γκουστάβο Εστέβα βρίσκει σε πολλαπλά κοινωνικά κινήματα της Λατινικής Αμερικής, τις ανάγκες να αντισταθούμε στο μύθο της επιστημονικής τεχνολογικής ανάπτυξης και να ανακαλύψουμε εκ νέου τις τοπικές μορφές υγειονομικής περίθαλψης, οικοδόμησης, καταμερισμού της εργασίας ή καλλιέργεια της γης. Τι συμβαίνει όμως όταν αυτό το συλλογικό φαντασιακό, αυτή η κοινή γνώση, είναι ένα αστικό φαντασιακό, συγκεκριμένα το φαντασιακό από το οποίο γεννιέται η ίδια επιστήμη, όπως συμβαίνει στην Κεντρική Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες? Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως αυτό είναι το πρόβλημά τους, ένα πρόβλημα των Ευρωπαίων ή των Εθνών που, όπως το Αμερικανικό, έχουν καταστρέψει όλο το ηθαγενές κοινωνικό έδαφος για να οικοδομήσουν πάνω σε αυτό το κενό. Όμως με αυτόν τον τρόπο απλώς αποφεύγουμε το ερώτημα. Αντί για απαντήσεις, προσφέρουμε ίσως ορισμένες νήξεις. Από τη μία πλευρά, δεν μπορούμε να μιλάμε για καθαρό φαντασιακό με την έννοια των πολιτισμικών μονάδων του Σπέγκλερ. Κάθε φαντασιακό, ατομικό, ομαδικό, ταξικό, χρονικό, είναι ένα κράμα φαντασιακών που έρχονται σε αντίθεση, ενισχύουν, συγχωνεύονται και ενεργοποιούν το ένα το άλλο. Συγκεκριμένα, το αστικό φαντασιακό δεν είναι παρά ένα ιδεατό κατασκεύασμα που στην ουσία παρουσιάζει παραλλαγές και συγχωνεύσεις, ειδικά εκεί όπου η Ευρώπη έχει αναπτυχθεί βάσει φυλετικών αναμίξεων. Ίσως θα έπρεπε να αλλάξουμε προοπτική, όχι μόνο σε σχέση με τις ξενοφοβικές συμπεριφορές, αλλά και σε σχέση με τις αντιξενοφοβικές συμπεριφορές που βασίζονται σε αυτόν τον αόριστο ανθρωπισμό που γεννιέται από την πεποίθηση της βαθιάς ανωτερότητας, προκειμένου να καλωσορίσουμε τον ερχομό άλλων λαών, Ισπανόφωνων, Τούρκων, Αράβων, Ασιατών κτλ., που μπορούν να γονιμοποιήσουν αυτό το αστικό φαντασιακό, το τόσο αλαζονικό όσο και θανάσιμα πληγωμένο. Από την άλλη πλευρά, αυτό το ίδιο αστικό φαντασιακό παρέχει αξίες, όπως η κριτική σκέψη, που θα μπορούσαν κάλλιστα να στραφούν εναντίον της τρέχουσας επιστημονικής δυσιδαιμονίας, αν και μπροστά σε αυτή τη μορφή προκατάληψης φαίνεται να αυλύνεται κάθε κριτική, άνω και κάτω τελεία. Αν κάποιος θέλει να ελέγξει την ορθότητα οποιασδήποτε διατύπωση των λεγόμενων επιστημών, θα βρεθεί αμέσως βυθισμένος σε ένα πυκνό συνοθήλευμα από επιχειρήματα αυθεντίας, όργανα χωρίς δυνατότητα πρόσβασης και ακατανόητη ορολογία που γρήγορα θα τον κάνουν να μετανιώσει για τις κριτικές του αμφιβολίες. Και αν αυτός ο απίθανα περίεργος άνθρωπος επιμείνει σε αυτή την τόση επιστημονική συμπεριφορά της αμφιβολίας απέναντι σε έναν ισχυρισμό που δεν μπορεί να επαληθεύσει ο ίδιος, σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπος με κάποιο οργισμένο πνεύμα που θα του ξεφουρνίσει. Ανοίγουν εισαγωγικά. Ποιος είναι ακριβώς ο σκοπός σου? Να καταστρέψει την επιστήμη? Να επιστρέψουμε στη βαρβαρότητα? Κλείνουν τα εισαγωγικά. Είναι η ίδια αγωνία που πλήττει τους θεολόγους μπροστά στην ασέβεια των προοδευτικών. Η ίδια αγωνία που πλήττει τους πιστούς στη δημοκρατία μπροστά στην κριτική της αυξανόμενης αντιδημοτικότητάς της.